Φροντικών, κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Κεφάλαιον ένατον, εγκράτεια, συνέχεια. «Γιατί σε τρέμουν τα δαιμόνια, Αβά?» ρώτησε τον Όσιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη κάποιος νέος μοναχός. «Γιατί αφότου έγινα καλόγερος», το αποκρίθηκε Όσιος, «δεν επέτρεψα στο λάριγκά μου καμιά απόλαυση». Ένας σοφός γέρον δίνει την παρακάτω συμβουλή στους μοναχούς και μάλιστα στους νέους. «Απόφευγε, αδελφέ, να τρώγεις τα φαγητά της αρεσκίας σου, αλλά προτίμα τα ευτελέστερα και ευχαρίστησε το Θεό που σου στέλνει και αυτά». Ένας χριστιανός που ευλαβεί τον Όσιο Μακάριο του πήγε δώρο ένα καλάθι στα φύλλα. Ο Όσιος που τα αγαπούσε πολύ ευχαριστήθηκε. Μα σαν έφυγε ο επισκέπτης για να κόψει την επιθυμία του, τα έστειλε ευθύς σε κάποιο άρρωστο ερημίτη που είχε επιθυμήσει να φάγει από αυτά τα οπωρικά. Εκείνος τα δέχθηκε με μεγάλη χαρά, αλλύστερα σκέφτηκε πως ήταν άπρεπο να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Τα έστειλε λοιπόν στο γείτονά του λέγοντας πως δεν είχε όρεξη να φάγει. Ο γείτονας τα έστειλε στον παρακάτω γέροντα και εκείνος πάλι σ' άλλον, ώσπου το καλάθι έκανε σχεδόν το γύρο ολόκληρης της σκήτης. Ο τελευταίος που το πήρε είπε με το νου του: «Τα σταφύλια αρέσουν στον Αβά Μακάριο, δεν του τα πηγαίνω να τον ευχαριστήσω». Πήρε το καλάθι και το πήγε στον Όσιο. Εκείνος το γνώρισε ευθύς και εξετάζοντας το πράγμα έμαθε πώς είχε φτάσει στα χέρια του. Τότε δόξασε το Θεό για την εγκράτεια των αδελφών που ήταν απόδειξη της πνευματικής προκοπής. Ο Αβάς Πίωρ συνήθιζε να τρώγει το λίγο ψωμάκι του περιπατώντας. «Γιατί το κάνεις αυτό, Πάτερ?» τον ρωτούσαν οι αδελφοί. «Δεν έχω το φαΐ σαν έργο», έλεγε ο γέροντας, «αλλά πάνεργο. Με το περπάτημα απασχολούμε και δεν νιώθω την απόλαυση της τροφής». Κάποιος γέρον διορατικός επισκέφθηκε μια φορά ένα γειτονικό κοινόβιο. Ο ηγούμενος τον προσκάλεσε το μεσημέρι να φάγει στην τράπεζα των αδελφών. Το φαγητό ήταν κοινό για όλους. Μα καθώς έτρωγαν οι μοναχοί, έβλεπε ο γέροντας πως μερικοί έβαζαν στο στόμα τους μέλι, άλλοι ψωμί και άλλοι ακαθαρασίες. Απόρρισε και παρακάλεσε το Θεό να του φανερώσει τι ήταν εκείνο το παράδοξο που έβλεπε μπροστά του. Παρουσιάστηκε λοιπόν θείος άγγελος και του αποκάλυψε πως εκείνοι που έβλεπε να τρώγουν μέλι πηγαίνουν στην τράπεζα με σεβασμό σαν να έμπαιναν στην εκκλησία, και ενώ έτρωγαν για την ανάγκη του σώματος, ο νους τους ήταν απασχολημένος με την προσευχή. Όσοι εφαίνονταν να τρώγουν ψωμί ήσαν εκείνοι που ευχαριστούσαν το Θεό για την τροφή που τους έστελνε κάθε μέρα. Αυτοί που έτρωγαν ακαθαρσίες με ψημιρούσαν για το φαγητό και έκαναν διακρίσεις λέγοντας πως το ένα ήταν καλό, το άλλο άνοστο, και ποτέ δεν έμεναν ευχαριστημένοι. Κάποιος γέροντας αρρώστησε βαριά και του κόπηκε η όρεξη. Ο υποτακτικός του, για να τον ευχαριστήσει, τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να του φτιάξει μια μικρή πίτα. Μπροστά στην επιμονή του νέου υποχώρησε ο γέροντας και τον άφησε. Από τη βιασύνη του, ο υποτακτικός έκανε λάθος και αντί για μέλι έριξε στην πίτα λινέλαιο που μεταχειρίζονται στο εργόχειρό τους. Καθώς έβαζε λίγο στο στόμα του ο γέροντας, κατάλαβε το λάθος του υποτακτικού, αλλά για να μην τον λυπήσει δεν είπε τίποτε. Εβίασε τον εαυτό του να φάγει, αλλά ήταν αδύνατον. Το λινέλαιο έχει αηδιαστική γεύση. Βλέποντας τον ανόρεκτο νέος, τον εβίαζε να φάγει. Για να τον πείσει έβαλε και αυτός λίγο στο στόμα του λέγοντας: «Είναι πολύ ωραία, να τρώγω κι εγώ». Μα αμέσως κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει και έβαλε τις φωνές: «Αλίμονο σε θανάτω, Σαββά, και δεν μου έλεγες τίποτε τόση ώρα?» «Μη στενοχωρήσε, τέκνον μου», του είπε με καλοσύνη ο Όσιος. «Αν ήθελε ο Θεός να φάγω πίτα σήμερα, θα είχες βάλει μέσα μέλι». Ένας γέροντας δίνει τον ακόλουθο κανόνα ευπρεπίας για τη μοναχική τράπεζα. «Όταν καθίσεις να φάγεις, αδελφέ,
πρόσεξε μην νικηθείς από το δαίμονα της λεμαργίας που σε αναγκάζει να τρως άτακτα και με βιασύνη και να επιθυμείς να γεύεσαι πολλά είδη φαγητών μαζί. Μάθε να τρως με σεμνότητα και ευπρέπεια και να διατηρείς το μέτρο της εγκρατείας. Μας διηγείται ο βιογράφος του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου πως πολύ νέος, αμούστακο σχεδόν παιδί ο Όσιος, πήγε σε ένα μοναστήρι και έγινε μοναχός. Ο ηγούμενος τον έστειλε να βοηθεί τον κηπουρό. Μια μέρα που βρέθηκε μόνος στον κήπο ο μικρός Σάββας, είδε ένα κατακόκκινο μήλο πάνω στη μηλιά. Λαχτάρισε να το γευτεί, καθώς ήταν πεινασμένος. Άπλωσε το χέρι να το κόψει, μα ευθύς το κατέβασε τρομαγμένος. Μια φωνή που ερχόταν βαθιά από μέσα του του έλεγε: «Ένα τέτοιο μήλο έδιωξε τον Αδάμ από τον παράδεισο. Θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο, Σάββα?» Και όχι μόνο δεν έκοψε εκείνο για να το φάγει, μα τιμώρησε τον εαυτό του για την επιθυμία που τον έσπρωχνε στην κακή πράξη και από τότε σ' όλη του τη ζωή δεν έβαλε μήλο στο στόμα του. Με κάτι τέτοια απόκτησαν δυνατό χαρακτήρα οι Άγιοι. «Από τρία πράγματα δεν μπορώ τελείως να ελευθερωθώ», έλεγε ο Αβάς Ποιμήν. «Από το φαγητό, από τα ενδύματα και από τον ύπνο. Αγωνίζομαι όμως να τα περιορίσω στο ελάχιστο». Είπαν κάποτε στον παραπάνω Όσιο πως κάποιος αδελφός της Κίτη δεν έπινε κρασί. «Κρασί?» έκανε έκπληκτος εκείνος. «Μα τέτοιο πράγμα δεν επιτρέπεται καθόλου στους μοναχούς». Έλεγαν με θαυμασμό οι αδελφοί στη Σκήτη για τον Αβά Σαρματά πως τόσο πολύ είχε υποτάξει τον ύπνο με τη διαρκή εγκράτεια που όταν του έλεγε «έλα» ερχόταν και όταν πάλι του έλεγε να φύγει έφευγε. Μέρος δεύτερον, νηστεία. «Η νηστεία», έλεγε ο Αβάς Υπερέχειος, «είναι χαλινάρι που συγκρατεί τις κατώτερες ορμές. Όποιος την περιφρονεί μοιάζει με αχαλήνωτο άλογο». Ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, συμβουλεύοντας τους νεωτέρους αδελφούς να αγαπήσουν την νηστεία, τους έλεγε συχνά: «Ο καλός στρατηγός που επιχειρεί να καταλάβει μια πόλη εχθρική, γερά οχυρωμένη, κάνει αποκλεισμό στις τροφές και στο νερό. Με αυτόν τον τρόπο ατονεί η αντίσταση του εχθρού και τέλος παραδίδεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τις σαρκικές ορμές που ανελαίητα πολεμούν τον άνθρωπο στη νεότητά του. Η ευλογημένη νηστεία καταβάλει τα πάθη και τους δαίμονες και τελικά τα απομακρύνει από τον αγωνιστή». Και το πανίσχυρο λιοντάρι, τους έλεγε άλλη φορά, «συχνά από τη λεμαργία του πέφτει στην παγίδα και όλη του η δύναμη και η μεγαλοπρέπεια εξαφανίζονται. Αν ο Ναβουζαρδάν, ο αρχιμάγειρος του βασιλέως των Βαβυλωνίων, δεν πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, δεν θα κεγόταν ο ναός», έλεγε ο Αβάς Ποιμήν. «Δηλαδή ο νους του ανθρώπου δεν καταβάλλεται από τις φλόγες των σαρκικών ειδωνών, αν δεν κυριευθεί από την γαστριμαργία ο άνθρωπος». Ανέβασαν κάποτε στη Σκήτη των Πατέρων ένα δαιμονισμένο νέο για να τον θεραπεύσουν με την προσευχή τους. Εκείνοι όμως από ταπείνωση απόφευγαν. Πολύ καιρό βασανιζόταν έτσι ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ώσπου κάποιος γέρον τον ελυπήθη, τον σταύρωσε με τον ξύδινο σταυρό που είχε στη ζώνη του και έδιωξε το πονηρό πνεύμα. «Αφού με βγάζεις από την κατοικία μου», του είπε εκείνο, «θα μπω μέσα σου». «Έλα», του αποκρίθηκε θαραλέα ο γέροντας. Έτσι μπήκε μέσα του το δαιμόνιο και τον βασάνιζε 12 ολόκληρα χρόνια. Ο Όσιος υπόμενε με καρτερία τον πόλεμο, αλλά αντιπολεμούσε και εκείνος τον εχθρό με υπεράνθρωπη νηστεία και εγκατάπαυστη προσευχή. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έβαλε ούτε μια φορά στο στόμα του τροφή. Μασούσε μόνο λίγα κουκούτσια από φήνικες κάθε βράδυ και κατάπινε τον χυμό τους. Νικημένο τέλος το δαιμόνιο από τον ακατάπαυστο αγώνα του γέροντος, τον ελευθέρωσε. «Γιατί φεύγεις?» τον ρώτησε εκείνος. «Κανένας δεν σε διώχνει». «Με αφάνισε η νηστεία σου», αποκρίθηκε εκείνο και έγινε άφαντο. Όταν μοίραζαν το σιτάρι της χρονιάς τους πατέρες της Κίτης,
Στον Όσιο Αρσένιο έδιναν το 1/4 από ό,τι έδιναν στους άλλους, γιατί πάντα του περίσευε. Και από αυτό το ελάχιστο, εβεβαίωνε ο μαθητής του Αββάς Δανιήλ, συντηρεί το Όσιος και φιλοξενούσε τους επισκέπτες του. Τόσο νηστευτής ήταν ο ευλογημένος. Ο Πορικά επίσης δεν έτρωγε παρά μία φορά από κάθε είδος στο τέλος της εποχής τους, για να ευχαριστήσει τον Θεό και να διώξει τον δαίμονα της καινοδοξίας, να μην τον πολεμά, ότι τάχα είναι εγκρατής. Μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού πήγε στο κελί του Αβά Ισαΐα ο Αβάς Αχιλάς και τον βρήκε να τρώγει. Είχε βάλει νερό και αλάτι στο πιάτο και βουτούσε το ψωμί του. Μόλις είδε το συνασκητή του, έκρυψε με τρόπο το πιάτο κάτω από το ψαθί που έπλεκε για να μην τον σκανδαλίσει. Τέτοια πολυτέλεια ήταν άγνωστη στη σκήτη. «Τι τρως, αδελφέ?» τον ρώτησε ο Αβάς Αχιλάς, που τον έβλεπε ακόμη να μασά χωρίς να έχει τίποτε μπροστά του. «Συγχώρησε με, πάτερ», είπε κοκκινίζοντας από την τροπή ο Αβάς Ισαΐας. «Έκοβα φοινικόφυλλα στον ήλιο και ξεράθηκε ο λάριγκάς μου. Γι' αυτό έβαλα νερό στο αλάτι μου για να μπορώ να καταπιώ». Σαν τ' άκουσε ο άλλος ασκητής, έβαλε τις φωνές. «Ελάτε να ειδείτε τον Ισαΐα να τρώγει ζωμό στη σκήτη. Αν ήθελες τέτοια καλοφαγία, αδελφέ, καλά θα έκανες να γύριζες στην Αίγυπτο». Ο Αβάς Βενιαμίν μας λέγει το ακόλουθο περιστατικό από τη ζωή του. «Όταν ήμουν ακόμη αρχάριος στη μοναχική ζωή και νεοφερμένος στη σκήτη, πήγα να θερήσω με τους άλλους αδελφούς. Στην επιστροφή μας μοίρασαν από ένα σφραγισμένο φλασκί λάδι. Το επόμενο καλοκαίρι μας είπαν να πάμε το περίσευμα του λαδιού στην εκκλησία. Όλοι οι άλλοι αδελφοί πήγαν σφραγισμένα τα φλασκιά όπως τα είχαν πάρει. Κανένας δεν είχε δοκιμάσει λάδι. Μόνο το δικό μου βρέθηκε σε μια μεριά τρυπημένο. Το είχα ανοίξει με μια βελόνα και είχα βάλει μια σταγόνα στο στόμα μου για να το δοκιμάσω. Ένιωσα τότε τόση ντροπή, σαν να είχα πέσει σε θανάσιμη αμαρτία». Μερικοί νέοι ευσεβείς ανέβηκαν στη σκήτη για να επισκεφθούν κάποιο γνωστό τους γέροντα. Επειδή θα έμεναν κοντά του όλη μέρα, τους ζήτησαν λίγο λάδι να μαγειρέψουν τα όσπρια που είχαν πάρει μαζί τους για να φάνε. «Να, εκεί κρέμεται το φλασκί που μου είχατε φέρει δώρο πριν 3 χρόνια», τους έδειξε ο γέροντας. «Πάρε το όσο θέλετε». Όταν το ξεκρέμασαν, είδαν πως το φλασκί ήταν ακόμη σφραγισμένο και θαύμασαν την νηστεία του Οσίου. Ένας αδελφός επισκέφθηκε τον Αβά Ισαΐα. Ο γέροντας, για να τον φιλοξενήσει, έβρασε λίγη φακή. «Ήθελε κι άλλο βράσιμο, Αβά», είπε ο αδελφός καθώς έτρωγε. «Ας ευχαριστήσω με το Θεό που κάναμε Πάσχα σήμερα τέκνον», το αποκρίθηκε ο Αβάς. «Αυτό για μας είναι μεγάλη ανακούφιση». Τόσο πολύ είχε εξασκηθεί στην νηστεία ο Όσιος Μάρκος ο αναχωρητής, έλεγαν οι γέροντες, ώστε κατόρθωνε να μένει άσυτος επί ολόκληρες εβδομάδες συνεχώς, χωρίς να τονεί το σώμα του. 63 χρόνια που έμεινε στην έρημο, ημέρα και νύχτα εργοχειρούσε για να ελεεί τους φτωχούς ερημίτες. Δώρο δεν δέχτηκε ποτέ το από κανένα. Αν κάποιος περαστικός από την καλύβα του του έδινε κάτι, ο Αβάς τον ευχαριστούσε για την καλή του πρόθεση, μα δεν έπαιρνε το δώρο. «Δεν μου χρειάζεται, αδελφέ», του έλεγε. «Ας έχει δόξα ο Κύριος μου που μου δίνει ακόμη δύναμη να εργάζομαι για να τρέφω τον εαυτό μου και εκείνους που με επισκέπτονται». Ένας αρχάριος μοναχός συμβουλεύτηκε κάποιο διακριτικό γέροντα ποιο μέτρο να ακολουθήσει στην νηστεία. «Απόφευγε τις υπερβολές τέκνων μου», τον συμβούλεψε εκείνος. «Πολλοί δοκίμασαν να νηστέψουν πάνω από τις δυνάμεις τους και δεν άντεξαν για πολύ καιρό». Ρώτησαν οι γέροντες τον Όσιο Μακάριο πώς συνέβαινε να είναι το σώμα του πάντοτε λιπόσαρκο, κι όταν νήστευε κι όταν έτρωγε. «Το ξύλο που ανακατεύει τα αναμένα φρύδανα», τους έλεγε εκείνος, «κατατρώγεται από τη φωτιά και είναι κατάξεο.
και όταν η φλόγα του θείου φόβου κατακαίει την καρδιά του ανθρώπου, ξηραίνεται το σώμα του. Μέρος τρίτο. Αγνώτης. Ο Παλάδιος αναφέρει με θαυμασμό τους υπερανθρώπους αγώνες εκείνων που αφιερώθηκαν με την ψυχή και το σώμα στη λατρεία του Θεού για να διατηρήσουν την αγγελική αρετή της αγνότητος. Να μερικά από τα χαρακτηριστικά περιστατικά που με πολύ ζωντάνια διηγείται. Ενόχλησε κάποτε πολύ δυνατά το δαιμόνιο της αρκικής επιθυμίας τον μακάριο Ευάγριο τον Διάκονο. Βγήκε λοιπόν από το κελί του και στάθηκε όλη την κρύα νύχτα έξω ολόγυμνος, ώσπου παγώσανε οι σάρκες του. Άλλος αγωνιστής, ο μαθητής του Οσίου Παμβό Αμμώνιος, ούτε μια φορά δεν λυπήθηκε το σώμα του, αλλά όταν του ερχόταν σαρκική επιθυμία, το βασάνιζε με πυρωμένο σίδερο. Γι' αυτό τον έβλεπαν σχεδόν πάντοτε πληγωμένο. Και ο γενναίος Φιλέριμος, που αργότερα έγινε επίσκοπος, όταν ήταν νέος αγωνίστηκε σκληρά για να υποτάξει τα πάθη της σαρκός. Έμεινε μήνες κλεισμένος στο κελί του και δεμένος με σιδερένιες αλυσίδες. Δεν έτρωγε ποτέ ψωμί ή μαγειρευμένο φαγητό, αλλά ομά λάχανα μόνο ή το πολύ βραγμένα όσπρια. Πάλεψε σκληρά 18 ολόκληρα χρόνια, μα στο τέλος βγήκε νικητής. Δεν τον ενόχλησε πια ο πόλεμος της σαρκός. Ένας νέος μοναχός εξομολογήθηκε στον Αγαπημένα πως επολεμείται από δύο πάθη, από θυμό και από σαρκική επιθυμία. Άκουσε τέκνον μου τι λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Τον μεν λέοντα εφώνευσα με κεραυνοβόλον κτύπημα, την δε άρκ τον έπνιξα. Ξέρεις τι θέλει να εννοήσει με τούτο? Ότι το θυμό πρέπει να κόβουμε αμέσως με τη μακροθυμία, τη δε σαρκική επιθυμία να μαραίνομαι με το σωματικό κόπο και την ευλογημένη νηστεία. Κάποιος άλλος νέος πήγε στενοχωρημένος τον Αβά Φωκά. «Δεν αντέχω πια τον πόλεμο της σαρκός γέροντα», του είπε. «Θα πάω να κλειστώ στη σπηλιά που είναι πάνω στο βράχο. Καλύτερα να πεθάνω από την πείνα παρά να νικηθώ από την άλογη επιθυμία. Μόνο κάνε αγάπη και φέρε μου ύστερα από 40 ημέρες τη Θεία Κοινωνία. Αν όμως το μεταξύ έχω πεθάνει, θάψε με». Ο γέροντας εθαύμασε τη γενναία απόφαση του νέου. Σαν πέρασαν οι 40 μέρες, πήρε τα άχραντα μυστήρια να κοινωνήσει τον αδελφό. Πλησιάζοντας το απόκριμνο σπήλαιο, ένιωσε αφόρητη δυσοσμία και σκέφτηκε πως θα είχε πεθάνει ο αθλητής. Τον βρήκε σχεδόν μισοπεθαμένο από την ασυτεία. Τον κοινώνησε και ύστερα έβρεξε λίγο ψωμί στο κρασί που είχε φέρει μαζί του και το έβαλε στο στόμα του. Με τη χάρη των μυστηρίων συνήλθε ο νέος και ακολούθησε τον γέροντα. Από την ίδια στιγμή εξαφανίστηκε και ο βασανιστικός πόλεμος. Ο υποτακτικός κάποιου μεγάλου γέροντος πολεμήθηκε επίσης από σαρκική επιθυμία και αγωνιζόταν σκληρά χωρίς να λυπάται το σώμα του. Βλέποντας τον γέροντάς του να βασανίζεται ανελαίητα, τον λυπήθηκε. «Θέλεις να παρακαλέσω το Θεό τέκνον μου να σε απαλλάξει από αυτό το μαρτύριο?» τον ρώτησε μια μέρα που τον είδε εξαιρετικά θλιμμένο. «Όχι, Αβά», το αποκρίθηκε ο γενναίος αγωνιστής, «γιατί αν και κοπιάζω σκληρά, βλέπω μεγάλη ωφέλεια στην ψυχή μου από αυτόν τον αγώνα. Κάνε μόνο προσευχή να μου δίνει ο Θεός δύναμη να υποφέρω». «Αληθινά πρόκοψες, παιδί μου», του είπε τότε με θαυμασμό γεροντάς του, «και με ξεπέρασες. Κοντεύει να με θανατώσει ο ακάθαρτος λογισμός, Αβά», εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα ένας αδελφός. «Ξέρεις τι κάνουν οι μητέρες όταν θέλουν να αποκόψουν τα μωρά τους? Βάζουν πικρίδα στο μαστό τους. Βάλε κι εσύ στο νου σου αντί πικρίδας τη μνήμη του θανάτου και της αιωνίου κολάσεως, και ευθύς θα αποκόψεις τον ακάθαρτο λογισμό», τον συμβούλεψε ο σοφός γέροντας. Κάποιος νέος μοναχός που αγωνιζόταν σκληρά να διατηρήσει την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, όταν συνέβαινε να πειραχθεί από σαρκική επιθυμία, έλεγε με οργή στο πονηρό πνεύμα: «Πήγαινε διάβολε στο σκότος το εξώτερο, δεν ξέρεις τάχα πως, αν και ανάξιος, βαστάζω μέλη Χριστού?» Με αυτά τα λόγια έδιωχνε τον πειρασμό, όπως φυσά κανείς το αναμένο λιχνάρι και παρευθείς σβήνει.
Ανέβηκε κάποτε με πολύ κόπο στη σκήτη μια πολύ ηλικιωμένη γυναίκα να ειδεί το γιο της που ήταν πολλά χρόνια ερημίτης. Σαν έφευγε τη συνόδεψε αρκετό δρόμο εκείνος. Έφτασαν κοντά στο ποτάμι και επειδή η γριούλα δεν μπορούσε να περάσει, ο ερημίτης τήληξε με το μανδύα του τα χέρια του, τη σήκωσε και την πέρασε στην άλλη όχθη. «Γιατί τήληξες τα χέρια σου, παιδί μου», ρώτησε εκείνη. «Τι φοβάσαι από μένα που είμαι μάνα σου και πολύ γριά πια?» «Φέρνω ακόμη σάρκα, μητέρα», της αποκρίθηκε ο συνετός μοναχός. «Και για να μην δώσω ευκαιρία στο διάβολο να με πολεμεί, καλά είναι να παίρνω πάντοτε κατάλληλες προφυλάξεις». Έβαλε κάποτε στο νου της μια γυναίκα της αμαρτίας και στοιχημάτισε με τους φίλους της πως θα το πετύχαινε χωρίς άλλο να παρασύρει στα δίχτυα της τον ερημίτη που ζούσε στο βουνό μακριά από την πόλη και που όλοι έλεγαν γι' αυτόν πως ήταν άγιος άνθρωπος. Φόρεσε ένα πυκνό πέπλο που έκρυβε την ομορφιά της και ανέβηκε στο βουνό. Οι φίλοι της την περίμεναν στα μισά του δρόμου. Σαν βράδιασε, χτύπησε την πόρτα της σπηλιάς του ερημίτη. Εκείνος όταν την είδε ταράχτηκε. «Πώς βρέθηκε τάχα γυναίκα τέτοια ώρα σε αυτή την έρημο?» «Πλάνη σου είναι τούτη, διάβολε», συλλογίστηκε. Τη ρώτησε ποια ήταν και τι γύρευε. Εκείνη έβαλε τα κλάματα. «Ώρες ολόκληρες πλανιέμαι σε αυτές τις ερημιές, αβά. Έχασα το δρόμο και τη συντροφιά μου και ούτε κατάλαβα πώς βρέθηκα εδώ. Μα για το όνομα του Θεού, μην με αφήσεις να με φάνε τα θηρία». Ο ερημίτης βρέθηκε σε δίλημα. Να βάλει γυναίκα στην κατοικία του, τέτοιο πράγμα δεν του είχε συμβεί ποτέ. Μα να αφήσει πάλι το πλάσμα του Θεού να φαγωθεί από τα θηρία, αυτό θα ήταν απάνθρωπο, σχεδόν έγκλημα. Νικήθηκε τέλος από τη συμπάθεια και την έβαλε μέσα. Εκείνη τότε τράβηξε δίθεν με αφέλεια τον πέπλο της και του φανέρωσε τα θέλγητρά της. Ο πειρασμός άρχισε να φλογίζει τις επιθυμίες του αγωνιστή, αφού οι πράξεις δεν ήταν πια δύσκολοι. Έριξε κατά γης μερικά ξερά φύλλα και είπε στη γυναίκα να πλαγιάσει, ενώ αυτός τράβηξε στο βάθρος της σπηλιάς. Γονάτισε και έκανε θερμή προσευχή. «Απόψε», συλλογίστηκε, «έχω να δώσω την πιο σκληρή μάχη εναντίον του ορατού και αοράτου εχθρού. Ή θα νικήσω ή θα χάσω όλους μου τους κόπους». Όσο προχωρούσε η νύχτα, τόσο η φλόγα της επιθυμίας τον κατάκαιγε. Για μια στιγμή ένιωσε να ρηγίζει η αντίστασή του και τρόμαξε. «Αυτοί που μολύνουν το σώμα με πράξεις αμαρτωλές πηγαίνουν στην κόλαση», είπε σχεδόν φωναχτά. «Για κάνε δοκιμή αν θα υπομένεις στη βασανιστική φωτιά». Άναψε το λιχνάρι του και έβαλε το δάχτυλό του στη φλόγα. Μα η άλλη φλόγα που του κατάκαιγε τη σάρκα ήταν πιο δυνατή και δεν τον άφηνε να νιώσει τον πόνο από το κάψιμο. Αφού αχρηστεύτηκε το πρώτο δάχτυλο, έβαλε στη φλόγα του λιχναριού το δεύτερο, το τρίτο, ώσπου να ξημερώσει έκαψε και τα πέντε δάχτυλα του χεριού του. Εκείνη η αθλία παρακολουθούσε κρυφά τον υπεράνθρωπο αγώνα του δούλου του Θεού και βλέποντάς τον να καίει με πείσμα όλα του τα δάχτυλα, το ένα πίσω από το άλλο, τόσο πολύ ταράχτηκε που από τον δρόμο της ξεψύχησε. Οι φίλοι της στο μεταξύ έκαναν εφηνιδιασμό στη σπηλιά του ερημίτη για να γελάσουν εις βάρος του. Τον βρήκαν όμως απ' έξω να προσεύχεται. «Μήπως φάνηκε από εδώ χτες βράδυ καμία γυναίκα?» τον ρώτησαν. «Μέσα είναι και κοιμάται», τους αποκρίθηκε εκείνος. Μπήκαν και τη βρήκαν νεκρή. «Αβά, πέθανε!» φώναξαν τρομαγμένοι. Εκείνος τότε ξεσκέπασε το χέρι του και τους έδειξε τα δάχτυλά του. «Για είδεστε εδώ τι μου έκανε η θυγατέρα του διαβόλου. Η εντολή του Χριστού όμως με προστάζει να αποδίδω καλό αντί κακού». Στάθηκε και προσευχήθηκε πάνω από το άψυχο σώμα και το επανέφερε στη ζωή. Τέταρτο μέρος. Απάθεια. Αν κατορθώσεις να θεωρείς την περιφρόνηση σαν έπαινο, τη φτώχεια καθώς και τον πλούτο, τη στέρηση σαν καλοπέραση, τότε μη φοβάσαι πια την αμαρτία. Όποιος φτάσει σε αυτά τα μέτρα δεν έχει φόβο να πέσει σε πάθη ακάθαρτα και να πλανηθεί από το διάβολο,
έλεγε κάποιος σοφός και έροντας. «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα», έλεγε ο Αββάς Λονγκίνος, «σ' όσους αγωνίζονται να φτάσουν σε απάθεια». Αδύνατον είναι να γίνει ο άνθρωπος απαθής, αν δεν κατοικήσει μέσα του ο Θεός, έλεγε άλλος πατήρ. Ένας νέος μοναχός συνάντησε στο δρόμο του μια μέρα μερικές καλόβριες που κατέβαιναν στην πόλη. Ευθύς άλλαξε δρόμο για να μην τις χαιρετήσει. Η προεστώσα τότε τον σταμάτησε και του είπε: «Καλά έκανες, αδελφέ, για την ασθένειά σου. Αν ήσουν όμως τέλειος μοναχός, δεν θα έβαζε στο νου σου πως είμαστε γυναίκες». Κάποιος ασκητής είχε ζήσει 50 χρόνια στην έρημο χωρίς να τρώει ψωμί και να βάλει κρασί στο στόμα του, και έλεγε πως είχε νεκρώσει εντελώς τα πάθη της σαρκός, καθώς και τη φιλαργυρία και την καινοδοξία. Σαν τ' άκουσε ο Αββάς Αβραάμ, πήγε μια μέρα να βεβαιωθεί. «Είπες τέτοιο λόγο, αδελφέ?» τον ρώτησε. «Ναι», αποκρίθηκε με πεποίθηση εκείνος. «Ας υποθέσουμε», του είπε τότε ο γέροντας, «πως μπαίνοντας ξαφνικά στο κελί σου, βρίσκεις μια γυναίκα στο στρώμα σου. Έχεις τη δύναμη να σκεφτείς πως δεν είναι γυναίκα?» «Όχι βέβαια», αναγκάστηκε να ομολογήσει ο ερημίτης, «μα αγωνίζομαι να διώξω την κακή επιθυμία». «Βλέπεις πως ζει ακόμη μέσα σου το πάθος, δεν έχει νεκρωθεί, μόνο που το έχεις περιορίσει. Ας πούμε τώρα πως στο δρόμο που πηγαίνεις βλέπεις λιθάρια και όστρακα και ανάμεσά τους χρυσά. Είσαι σε θέση να το περιφρονήσεις σαν εκείνα?» «Όχι», αποκρίθηκε πάλι ο ερημίτης, «αντιστέκομαι μόνο στο λογισμό μου και δεν το εγγίζω. Να που και η φιλαργυρία ζει ακόμη μέσα σου, αλλά και αυτή είναι δεμένη. Υπόθεσε τώρα πως δύο άνθρωποι έρχονται να σε επισκεφτούν και ξέρεις πως ο ένας σε παινεί διαρκώς, ενώ ο άλλος σε κακολογεί. Μπορείς να έχεις και τους δύο το ίδιο?» «Καθόλου», είπε πάλι με ειλικρίνεια ο ασκητής. «Θα προσπαθήσω όμως να φερθώ με καλοσύνη και σε εκείνον που με κακολογεί». «Τότε, αδελφέ μου», τον συμβούλεψε ο Αββάς, «πάψε να νομίζεις και να λες πως έφτασες σε απάθεια. Ζουν μέσα σου τα πάθη, γι' αυτό χρειάζεσαι αγώνα ως το τέλος της ζωής σου». Κεφάλαιο 10. Πρώτο μέρος. Διάκρισης. «Υπάρχουν άνθρωποι», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, «που εξαντλήσανε όλες τους τις σωματικές δυνάμεις σε υπερβολική άσκηση και επειδή τους έλειψε η διάκριση δεν κατόρθωσαν να πλησιάσουν το Θεό. Μεγαλύτεροι από όλες τις αρετές ονομάζουν οι πατέρες τη διάκριση. Μη δοκιμάσεις να κάνεις τίποτε», συμβουλεύει ένας σοφός γέροντας, «προτού εξετάσεις τη συνείδησή σου. Εκείνη θα σε πληροφορήσει αν αυτό που επιχειρείς είναι κατά Θεόν». Βλέπεις άνθρωπο να κρατά αξίνα στο χέρι του και να αγωνίζεται νύχτα μέρα να κόψει ένα δέντρο και να μην το κατορθώνει, και άλλον πάλι έμπειρο σε τέτοια να το ρίχνει κάτω με λίγα χτυπήματα. Συνήθιζε να λέγει ο Αββάς Αμμονάς. Έμπειρο εννοούσε εκείνον που έχει διάκριση. «Τον σκόρπιο νου», λέγει άλλος πατήρ, «συμμαζεύει η μελέτη, η αγρυπνία και η προσευχή. Την άλογη επιθυμία μαραίνει η νηστεία και ο σωματικός σκόπος. Τον θυμό πάλι καταπραίνει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και η αγάπη. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται με διάκριση και στον κατάλληλο καιρό. Η άκερη και άμετρη προσπάθεια είναι κατά κανόνα λιγόχρονη και περισσότερο βλαβερή παρά ωφέλιμη». «Ο σιδηρουργός που χτυπά τη μάζα του σιδήρου», λέγει ο Μέγας Αντώνιος, «έχει προηγουμένως σκεφτεί τι θέλει να φτιάξει. Ρεπάνι, μαχαίρι, τσακούρι, και ανάλογα εργάζεται. Και ο άνθρωπος του Θεού ασυλλογίζεται από πριν ποια αρετή επιθυμεί να αποκτήσει για να μην κοπιάζει άσκοπα». «Όλες οι υπερβολές είναι γεννήματα του διαβόλου», έλεγε άλλος πατήρ.
Ο Αββάς Σπινίν λέγει πως δεν προοδεύομαι στην αρετή γιατί μας λείπει η προμελέτη. Ποτέ δεν έκανα βήμα προς τα εμπρός, λέγει άλλος σοφός γέροντας, χωρίς να εξετάσω καλά πού πρόκειται να πατήσω το πόδι μου. Προτιμούσα να μην προχωρήσω έως ότου με καθοδηγήσει ο Θεός. Τόσο για τα μικρότερα όσο και για τα μεγαλύτερα έργα μου, έλεγε άλλοτε πάλι ο ίδιος, σκέπτομαι προηγουμένως και αποβλέπω στους καρπούς των κι ύστερα τα επιχειρώ. Όπως η φωτιά κατατρώει τα ξύλα, έτσι τα καλά έργα του ανθρώπου πρέπει να αφανίζουν τα πάθη, έλεγαν οι γέροντες. Ένας νέος μοναχός συμβουλεύθηκε τον Αβάνι Στερό. «Ποια αρετή να εξασκήσω περισσότερο, πάτερ, για να σωθώ?» «Όποια σου ταιριάζει καλύτερα», του αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Ο αδελφός τον κοίταξε με απορία. Τότε ο Αβάς εξήγησε. «Η Αγία Γραφή τέκνων μου μας πληροφορεί πως ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος και ο Θεός τον σκέπαζε. Ο Δαβίδ αγαπούσε την ταπεινοσύνη και ο Θεός έδειξε σε αυτόν την προτίμησή του. Διάλεξε λοιπόν και εσύ την αρετή που επιθυμεί η ψυχή σου και που νιώθεις πως είσαι κατάλληλος για αυτήν. Ύστερα εργάσου την μεώδη σου την προθυμία και θα σωθείς». Ο διακριτικότατος Αβάση Σόης πάλι συμβουλεύει. «Προτίμα, αδελφέ, εργασία ελαφρά και διαρκή, παρά κοπιαστική και πολύ σύντομα παρατημένη. Μη σκέπτεσαι και μην επιχειρείς πράξεις άσκοπες που δεν γίνονται κατά Θεόν. Όποιος βαδίζει άσκοπα ματαιοπονεί, όταν ο νους λησμονεί τον κατά Θεόν σκοπό, το έργο της αρετής δεν ωφελεί την ψυχή», γράφει ο Αβάς Μάρκος. Δεύτερο μέρος συνείδησης. «Μην αφήνεις τη συνείδησή σου, Χριστιανέ, να σε κατηγορεί για οποιαδήποτε πράξη», συμβουλεύει ο Αβάς Αγάθων. «Μην παρακούσεις τη συνείδησή σου, άνθρωπε», γράφει και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. «Αυτή σε συμβουλεύει πάντοτε το καλύτερο, σου δίνει γνώμη θεία και αγγελική. Αυτή σε ελευθερώνει από τους κρυφούς της καρδιάς σου λογισμούς και σε κάνει άξιο να παρουσιαστείς με θάρρος μπροστά στο Δημιουργό σου, όταν θα αφήσει την πρόσκαιρη τούτη ζωή. Η συνείδηση του ανθρώπου μοιάζει με πηγή, λέγουν οι πατέρες, που όσο βαθύτερα την σκάβεις, τόσο περισσότερο καθαρίζει. Αν όμως την σκεπάσεις με χώματα, σε λίγο καιρό θα χαθεί. Τρίτο μέρος, προσοχή. Ο μοναχός πρέπει να γίνει σαν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, «όλος μάτια», έλεγε στις τελευταίες του στιγμές τους μαθητές του ο Όσιος Βυσσαρίων. Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα τις αδυναμίες του. «Όταν βγαίνω από το κελί μου, Αβά, και συναντήσω άλλον αδελφό να γελάει ή να φλιαρεί, γελώ κι εγώ και φλιαρώ μαζί του. Μ' αυτά όμως σκορπίζεται ο νους μου και είναι αδύνατον να τον συμμαζέψω σαν γυρίσω μέσα. Φυσικό είναι, παιδί μου, να μην μπορείς να συμμαζέψεις το νου σου ύστερα από γέλια και αργολογίες. Και μέσα και έξω από το κελί σου φρόντισε να είσαι προσεκτικός», τον συμβούλεψε ο καλός Αβάς. Δύο γέροντες της Κήτης συζητούσαν. «Μου φαίνεται», είπε ο ένας, «πως με τη χάρη του Θεού έχω νεκρωθεί πια για τον κόσμο. Μην είσαι τόσο σίγουρος, αδελφέ, πριν ακόμη χωριστεί η ψυχή σου από το σώμα», του αποκρίθηκε ο άλλος. «Γιατί αν συνομίζεις πως νεκρώθηκες, ο διάβολος δεν έχει νεκρωθεί καθόλου». Τη στιγμή που ψυχομαχούσε ένας άγιος ερημίτης, παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του φώναξε: «Με αφάνισες, άθλιε. Δεν είμαι ακόμη βέβαιος γι' αυτό», αποκρίθηκε ο άγιος και αμέσως εκοιμήθη. Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί ο Όσιος Αγάθων, έμεινε τρεις ημέρες ακίνητος στο στρώμα με τα μάτια ανοιχτά, γυρισμένα προς τον ουρανό. Την τρίτη ημέρα, σαν συνήλθε λίγο,
Τον ρωτούσαν οι μαθητές του που τον είχαν περιτριγυρίσει να τους πει πού βρισκόταν το πνεύμα του όλο αυτό το διάστημα. «Στο κριτήριο του Θεού», ψιθύρισε εκείνος τρέμοντας. «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?» τον ρώτησαν με απορία οι αδελφοί. «Προσπάθησα όσο μπορούσα να φυλάξω τις εντολές του Θεού σε όλο μου το βίο, μα είμαι άνθρωπος. Πώς να ξέρω ότι έχω ευχαριστήσει το Θεό?» είπε πάλι με πολύ κόπο ο Όσιος. «Δεν είσαι βέβαιος πως τα έργα σου ήταν κατά Θεό?» είπαν έκπληκτοι εκείνοι. «Όχι, προτού βρεθώ μπροστά στο Δημιουργό μου», αποκρίθηκε Όσιος, «γιατί με άλλο κριτήριο κρίνουν οι άνθρωποι και με άλλο ο Θεός». Ήθελαν και άλλα ωφέλιμα για την ψυχή τους να ρωτήσουν οι αδελφοί, αλλά Όσιος τους έκανε νόημα να μην ομιλούν πια. «Είμαι απασχολημένος», ψιθύρισαν τα χείλη του. Η μορφή του έλαμψε. Οι μαθητές του τον είδαν να φεύγει από το μάταιο κόσμο για την αιώνια ζωή, με τη χαρά που νιώθηκαν ήσαν ξεκινά να συναντήσει το πιο αγαπημένο του πρόσωπο. «Ο καλός χριστιανός», λέγει ο σοφός Αββάς Νησθερό, «πρέπει να κάνει λογαριασμούς με τον εαυτό του πρωί και βράδυ και να λέγει: τι από όσα θέλει ο Θεός έκανα και τι παραμέλησα να πράξω. Έτσι μόνο θα κατορθώσει να πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». «Είναι δυνατόν στον άνθρωπο να βάζει κάθε μέρα αρχή?» ρώτησε ο Αββάς Μωυσής τον Όσιο Σιλουανό. «Αν είναι εργάτης της αρετής», αποκρίθηκε ο γέρον, «όχι μόνο κάθε μέρα, αλλά και κάθε ώρα και κάθε στιγμή μπορεί να βάζει αρχή». «Ο Θεός κρατεί αυτή την τακτική στους ανθρώπους», λέγει κάποιος πατήρ. «Στους μετανοημένους αμαρτωλούς χαρίζει ολόκληρο το χρέος, καθώς έκανε στην Πόρνη και στον Τελώνη. Από τους δικαίους όμως απαιτεί και τόκους. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν έλεγε στους Αποστόλους του: εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ουμή εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών». Λέγουν οι γέροντες για τον Αββά Αμμούν που ασκείτευε στα βουνά της Νητρίας πως είχε μεγάλη κοσμιότητα και προσοχή στον εαυτό του. Κάποτε, περνώντας την έρημο με συντροφιά τον συνασκητή του Αββά Θεόδωρο, έφτασαν στις όχθες του ποταμού Λύκου. Έπρεπε να περάσουν τον ποταμό, μα την ημέρα εκείνη έλειπε το μονόξυλο που βρισκόταν πάντοτε εκεί για αυτή τη δουλειά. «Ας βγάλουμε τα ρούχα μας και ας ριχτούμε στο ποτάμι», πρότεινε ο Αββάς Θεόδωρος. Άλλη λύση από αυτή δεν υπήρχε. Ο Αββάς Αμμούν όμως έμεινε διστακτικός. Δεν φοβόταν το νερό κάθε άλλο. Άλλωστε σ' όλα ήταν εξαιρετικά τολμηρός. Μα ντρεπόταν να γυμνωθεί μπροστά στον συνασκητή του. Τέλος του είπε με συστολή: «Απομακρύνσου λίγο, Θεόδωρε. Δεν είναι σωστό να ιδεί ο ένας στη γύμνια του άλλου». Ο Αββάς Θεόδωρος συμμορφώθηκε αμέσως με την υπόδειξη του φίλου του. Αλλά ο Αββάς Αμμούν έμενε ακόμη αναποφάσιστος. Δεν ήθελε και πάλι να γδυθεί. Ευλαβήτω τον άγγελο φύλακα της ψυχής του που τον ένιωθε διαρκώς πλάι του. Μα καθώς στεκόταν και κοίταζε το ποτάμι με μεγάλη αμηχανία, βρέθηκε ξαφνικά, χωρίς να καταλάβει πώς, με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, στην αντίπερα όχθη που τον περίμενε ντυμένος πια ο συνασκητής του. Τέταρτο μέρος. Καλή τρόπη. Ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής γράφει για τους μοναχούς τους παρακάτω κανόνες καλής συμπεριφοράς που θα ήταν πολύ ωφέλιμο να τηρούνται από όλους τους χριστιανούς χωρίς εξαίρεση. Η ευγένεια είναι αγγελική αρετή και το καλό φέρσιμο πρέπει να χαρακτηρίζει πρώτα απ' όλα τα παιδιά του ουρανίου πατρός. «Αν πας για δουλειά σε ξένο σπίτι», αρχίζει ο Αββάς, «και ως που τον οικοκύρης βρεθεί στην ανάγκη να βγει έξω και σε αφήσει μόνο, μη σηκώσεις τα μάτια σου για να περιεργαστείς τα πράγματά του. Δεν επιτρέπεται να ανοίξεις τίποτε, ούτε ντουλάπι, ούτε δοχείο, ούτε βιβλίο ακόμη. Προτού βγει έξω εκείνος, ζήτησε του κάποιο εργόχειρο για να σχολείσαι ώσπου να γυρίσει.
ό,τι σου αναθέσει κάνε το με πολύ προθυμία. Αν συμβεί να ακούσεις συνομιλίες έξω από το δωμάτιο, μην δίνεις προσοχή και μην αφήνεις ξένες συζητήσεις στη μνήμη σου. Προπάντων δε, μην τις αναφέρεις εκείνον που σε φιλοξενεί, για να μην ζημιωθείτε κι οι δύο. Αν είσαι νέος, απόφευγε τα πολυτελή ενδύματα. Μη γελάς δυνατά με ανοιχτό στόμα, έτσι που να φαίνονται τα δόντια σου. Μάθε να κλείνεις πάντοτε προς τα κάτω την κεφαλή σου με συστολή. Όταν βρίσκεσαι σε ξένο τόπο, να φορείς πάντοτε τα υποδήματά σου. Στο κερί σου όμως ασκήσου να περπατάς ξυπόλυτος, εκτός αν είσαι άρρωστος. Συνήθιζε να περπατάς με τα χέρια κολλητά στη ζώνη σου. Μην τα κουνάς πέρα δόθε καθώς η κοσμική. Ούτε το κεφάλι σου να γυρίζεις εδώ και εκεί. Περπατώντας, κάνε κάποια πνευματική μελέτη με το νου σου ή προσευχή σου στο Θεό με την καρδιά σου. Όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κατέβεις στην πόλη, έχε το βλέμμα σου κάτω διαρκώς, για να μην πολεμήσει αργότερα στο κελί σου από ατόπους λογισμούς. Αν τύχει να σε χαιρετήσει στο δρόμο γυναίκα, ανταπόδωσε το χαιρετισμό νοερά, έχοντας πάντα τα μάτια χαμηλωμένα. Μην αφήσεις το βλέμμα σου να πλανηθεί ούτε ως το φόρεμα της γυναίκας. Αν πηγαίνεις στο δρόμο μαζί με άλλους αδελφούς, κράτησε όσο μπορείς σιωπή, για να το επιτύχεις απομακρύνσου λίγο από αυτούς. Αν περπατάς με ηλικιωμένους, μην προπορεύεσαι. Μη δεχθείς να σηκώσει ο μεγαλύτερός σου στην ηλικία οποιοδήποτε πράγμα. Σήκωσέ το εσύ. Αν είστε δύο νέοι και μεταφέρετε κάπου ένα αντικείμενο, ας το σηκώνετε ένα λάξ. Όποιος σηκώνει το φορτίο, ας προπορεύεται. Όπου και αν βρεθείς, απόφευγε την παρησία. Ας είσαι πάντοτε στολισμένος με τη συστολή. Αν πας σε ξένο τόπο, μη κοιμηθείς σε σπίτι που υπάρχει κίνδυνος να μαρτήσεις. Αν σε καλέσει κανείς για φαγητό, μη δεχθείς να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με γυναίκα. Προτιμότερο να λυπήσεις εκείνον που σε κάλεσε, παρά να αμαρτήσεις κρυφά στην καρδιά σου. Αν περπατάς με άλλους μαζί και ανάμεσά σας υπάρχει κανένας άρρωστος, αφήσετε να προπορεύεται εκείνος για να ξεκουράζεται όταν θέλει. Αν σε στείλουν στην πόλη με άλλον αδελφό και έχεις δουλειά στο σπίτι κάποιου φίλου σου, μη καθίσεις να φάγεις αν σε προσκαλέσουν προτού φωνάξεις και τον άλλον αδελφό. Αν είστε περισσότεροι και ντρέπεσαι να τους φωνάξεις όλους, μη τους περιφρονήσεις και πας κρυφά για να φας. Συνεννοήσου πρώτα μαζί τους και κάνε με ταπεινοσύνη ό,τι σου πουν. Μην χωρίζεσαι από τους αδελφούς σου αποφεύγοντας τις ευτελέστερες εργασίες. Αν βρεθείς σε ξένο τόπο με αδελφούς που μόλις έχετε γνωριστεί, δώσε τους τα πρωτεία έστω και αν είναι κατώτεροι σου στην τάξη. Αν πάτε σε γνωστό σου σπίτι, άφησέ τους να προπορεύονται σ' όλα, στον ύψιμο, στο φαγητό, παντού. Μην τους δείχνεις πως για χατήρι σου φιλοξενούνται κι αυτοί. Τίμησέ τους λέγοντας πως για αυτούς ελέησαν και σένα. Αν περπατάς με άλλους αδελφούς και ανάμεσά τους είναι κάποιος με τον οποίο συνδέεσαι με πνευματική αγάπη, μη χωριστείτε από τους άλλους για να συνομιλήσετε οι δυο σας. Μήπως βρεθεί κανένας αδελφός ασθενή στη συνείδηση και κινηθεί σε φθόνο. Μη γίνεσαι ποτέ αφορμή να αμαρτήσει ο αδελφός σου. Αν πας σε γνωστού σου, μην είσαι από πριν απολύτως βέβαιος πως θα χαρούν υπερβολικά όταν σε ειδούν, ώστε να ευχαριστείς τον Θεό αν τύχει και σε δεχθούν. Αν πας μαζί με άλλους σε φτωχό αδελφό, μην τον επιβαρύνετε. Προμηθευτείτε μόνοι την τροφή σας και αρκεστείτε στη στέγη που βρήκατε. Αν μπεις σε κελί ξένου μοναχού, κάθισε όπου σου υπεί και μην πηγαίνεις σε άλλο κελί αν δεν σε καλέσει. Όταν ταξιδεύετε με άλλους αδελφούς, να είστε επί οικείς με τους ασθενείς. Να τους αφήνετε να ξεκουράζονται ή να τρώγουν πριν από την ορισμένη ώρα. Όταν φάσετε σε ξένο τόπο, μην αποκτήσετε θάρρος και παρησία με κανένα, για να ωφεληθούν οι κοσμικοί από τη συμπεριφορά σας και μάλιστα από τη σιωπή σας.
η παρησία και όλα τα άλλα κακά φωλιάζουν στον αδύνατον άνθρωπο που του λείπει η προσευχή και η ενθύμηση των αμαρτιών του. Αν έχεις βάλει ώρα στον εαυτό σου να τρως ορισμένη ώρα στο κελί σου ή να μην τρως μαγειρευμένο φαγητό ή οποιονδήποτε άλλο κανόνα, πρόσεξε να μην το φανερώσεις όταν βρίσκεσαι με άλλους για να μην χάσεις το μισθό σου. Ο Δεσπότης Χριστός παραγγέλει να εργαζόμεθα το καλό εν κρυπτό. Ξένος μοναχός σε ξένο τόπο, έλεγε Όσιος Αρσένιος, ας μην ανακατεύεται στις διαφορές μεταξύ αδελφών για να έχει ανάπαυση. Ένας αρχάριος αδελφός συμβουλεύτηκε κάποιο γέροντα. Αν είδω κάτι άπρεπο στους αδελφούς με τους οποίους συγκατοικώ, πρέπει να μιλήσω? Αν εκείνη είναι μεγαλύτερη στην ηλικία ή συνομήλικη σου ακόμη, αποκρίθηκε ο γέροντας, πιο αναπαυμένος θα είσαι όταν σιωπήσεις. Έτσι θα νιώθεις τον εαυτό σου μικρότερο και αμέριμνο. Τι να κάνω, αβά, που με ταράσουν συχνά οι λογισμοί, να τους υποδείξω το άτοπον? Ρώτησε πάλι ο αδελφός. Αν καταπονείται η ψυχή σου, υπόδειξε μια φορά το σφάλμα τους με ταπείνωση. Αν δεν σ' ακούσουν, άφησε το ζήτημα στα χέρια του Θεού. Έτσι παραμερίζεις και το θέλημά σου, τον συμβούλεψε ο σοφός γέροντας. Μην περιφρονείς τον υπηρέτη σου, έλεγε σε κάποιον πλούσιο επισκέπτη του ένας από τους γέροντες, γιατί δεν γνωρίζεις αν σε αυτόν δεν αναπαύεται το πνεύμα του Θεού. Αν την ώρα που επιτιμάς κάποιον από τους υποτακτικούς σου, έλεγε ο αβάς Μακάριος σε έναν ηγούμενο κοινοβίου που πήγαινε τον συμβουλευτή, παρασυρθείς από θυμό και είπεις λόγια άπρεπα, ικανοποιείς το πάθος σου. Έτσι, προσπαθώντας να διορθώσεις τους άλλους, ζημιώνεις την ψυχή σου. Πέμπτο μέρος. Ο πνευματικός άνθρωπος και από τα εναντία ωφελείται. Έλεγαν οι γέροντες για τον αβά Ιωάννη τον Κολοβό πως δεν άφηνε ποτέ το λογισμό του να ρεμβάζει στα γήινα, ούτε συζητούσε για μάταια πράγματα. Κάποτε πήγαν μερικοί συνασκητέ του να τον δοκιμάσουν. «Δόξα το Θεό, αβά», του είπαν, «έριξε αρκετή βροχή εφέτος και ποτιστήκανε καλά οι φοίνικες. Θα βγάλουν έτσι απαλά φύλλα για να βρίσκουν οι αδελφοί υλικό για το εργόχειρό τους». Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στην ανθρώπινη ψυχή όταν αρδευτεί από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. «Αναζωογονείται και βλαστάνει αρετές», αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, που μόνο τα πνευματικά είχε διαρκώς στο νου του. Ο Άγιος Αθανάσιος, όταν βρισκόταν στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας, προσκάλεσε τον αβά Παμβό να πάει στην πόλη για εκκλησιαστική υπόθεση. Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησε Όσιος περνώντας τα τείχη της Μεγαλούπολης ήταν μια γυναίκα καλοπισμένη για να παγιδέψει θύματα. Βλέποντας την, ο γέροντας σε δάκρυσε. «Γιατί κλαις, αβά?» τον ρώτησε ο αδελφός που τον συνόδευε. «Για δύο λόγους», αποκρίθηκε στενάζοντας εκείνος. «Πρώτα απ' όλα για την απώλεια της ψυχής αυτής. Και γιατί εγώ δεν έχω τόση επιμέλεια να αρέσω στον Κύριό μου, όση αυτή για να αρέσει σε ακόλαστους ανθρώπους». Κάτι παρόμοιο συνέβη με τον επίσκοπο Νόνο και την Οσία Πελαγία, όπως μας διηγείται ο βιογράφος της. Κάποτε ο Πατριάρχης Αντιοχίας καθόταν με τους επισκόπους του στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Ιουλιανού. Ενώ συζητούσαν, άκουσαν ασυνήθιστο θόρυβο στο δρόμο. Τη στιγμή εκείνη περνούσε έξω από την εκκλησία ένα πολυτελέστατο αμάξι. Μέσα καθόταν με πολλή φαντασία η Ετέρα Πελαγία. Ο δρόμος άστρεψε από τη λάμψη των κοσμημάτων που φορούσε. Ο αέρας γέμισε από την ευωδιά των ακριβών αρωμάτων της. Το πλήθος σαν ξεφρενιασμένο την ζητοκράβγαζε. Οι αρχιερείς έστρεψαν με αηδία αλλού το πρόσωπο για να αποφύγουν το αντίκρισμα της σατανικής εκείνης γυναίκας που είχε παρασύρει στο βούρκο της ανηθικότητος τους περισσότερους νέους της αριστοκρατίας της μεγάλης πόλεως. Μόνον ένας, ο επίσκοπος Νόνος, την παρακολουθούσε επίμονα με το βλέμμα του,
ώσπου χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Ύστερα γύρισε στους άλλους επισκόπους και με φωνή θλιμμένη τους είπε: «Αλίμονό μας εν Χριστώ, αδελφοί, αυτή η γυναίκα πολύ μας κατακρίνει. Είδατε με πόση επιμέλεια έχει στολίσει το κορμί της για να ελκύσει αραστάς, ενώ εμείς οι αμελείς τι κάνουμε για να στολίσουμε την ψυχή μας, να προσελκύσουμε την αγάπη του ουρανίου μας νυμφίου». Λέγοντας αυτά, προσευχήθηκε με θέρμη για τη σωτηρία της αμαρτωλής εκείνης ψυχής, και η προσευχή του ακούστηκε. Η Θεία Χάρις την επισκέφθηκε, πίστεψε στο Χριστό η πελαγία, μετανόησε για τον αμαρτωλό βίο της, βαφτίστηκε από τον Άγιο Νόνο και είχε τέλος οσιακό. Κατέβηκε κάποτε στην πόλη ο Αβάς Μακάριος με τον υποτακτικό του. Στο δρόμο που περπατούσαν άκουσε ένα μικρό παιδί να λέει στη μητέρα του: «Μητέρα, ένας πλούσιος μ' αγαπά, αλλά εγώ ούτε να τον ακούσω θέλω, και ένας φτωχός με κατατρέχει και εγώ τον αγαπώ». Ο γέροντας σταμάτησε και παρακολούθησε την παιδική κουβέντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. «Άκουσες τι είπε ο μικρός?» ρώτησε το μαθητή του. «Ναι, αλλά είναι λόγια ανόητα», αποκρίθηκε εκείνος. «Καθόλου μάλιστα», είπε τότε Όσιος. «Σκέψου πως ο Κύριός μας, πλούσιος έλεος, μας αγαπά και εμείς τον παρακούμε, και ο διάβολος, άμυρος από κάθε καλό και εχθρός μας άσπονδος, που μας μισεί και θέλει με κάθε τρόπο να μας βλάψει, και εμείς τον ακολουθούμε και κάνουμε όλα του τα θελήματα». Κεφάλαιο ενδέκατον, μέρος πρώτο, δοκιμασίες. Κανένας άνθρωπος που δεν πέρασε από θλίψεις και δοκιμασίες δεν θα γίνει δεκτός στη Βασιλεία του Θεού, συνήθιζε να λέγει ο Μέγας Αντώνιος. «Αν είχαμε αποκτήσει ταπεινοφροσύνη», έλεγε άλλος πατήρ, «δεν θα είχαμε ανάγκη παιδαγωγικής μάστιγος εκ μέρους του Θεού. Όλα τα κακά προέρχονται από την υπερηφάνεια. Αν στο εκλεκτό σκεύος του Χριστού, στον Μέγα Παύλο, δόθηκε άγγελος Σατάν να τον θλίβει για να μην υπερηφανευθεί, πόσο μάλλον σε εμάς τους υπερηφάνους δεν θα παραχωρήσει ο Θεός να μας ρίξει πολλές φορές ο Σατανάς σε σφάλματα για να ταπεινωθούμε». Ένας ερημίτης ρώτησε τον Αβά Σισόη τι έπρεπε να κάνει στην περίπτωση που θα του επετίθετο κάποιος βάρβαρος στην ερημιά που έμενε. «Επιτρέπεται να τον φωνεύσω αμυνόμενος?» «Όχι», αποκρίθηκε Όσιος. «Παράδοσέ τον καλύτερα στο Θεό. Όποιος πειρασμός και αν σε βρει, να σκέπτεσαι πως προέρχεται από τις αμαρτίες σου. Το κακό που σου συντυχαίνει να το θεωρείς δώρο της Θείας Ευσπλαχνίας. Το δέντρο που σύεται από τον άνεμο ούτε ρίζες γερές κάνει, ούτε μεγαλώνει όπως πρέπει», έλεγε κάποιος από τους γέροντες. «Και ο άνθρωπος που δεν σαλεύεται από τους πειρασμούς δεν αποκτά δυνατό χαρακτήρα». Άλλος πατήρ συνήθιζε να λέγει συχνά στους νεοτέρους: «Απομάκρυνε τους πειρασμούς και κανείς δεν θα γίνει άγιος. Όποιος αποφεύγει τις δοκιμασίες απομακρύνεται από την ουράνιο ζωή». Όταν κουράζεται η ψυχή σου από το βάρος των δοκιμασιών, ας ψάλουν τα χείλη σου θείους ύμνους και η καρδιά σου ας μελετά τα ουράνια για να βρίσκεις ανακούφιση. Μιμήσου τον κουρασμένο οδηπόρο που με το τραγούδι που σιγολένε τα χείλη του διασκεδάζει τον κόπο της οδηπορίας», έλεγε ο Αβάς υπερέχειος. Παραχώρησε κάποτε ο Θεός να δοκιμαστεί σκληρά ένας αδελφός της Κίτη για να ωφεληθούν οι άλλοι από την υπομονή του. Χωρίς δική του υπετιότητα τον περιφρόνησαν όλοι οι άλλοι αδελφοί, τον απόφευγαν, δεν ήθελαν ούτε να τον χαιρετήσουν. Αν ζητούσε καμιά φορά ψωμί ή τίποτε άλλο απολύτως αναγκαίο, δεν βρισκόταν κανείς να του δώσει. Την Κυριακή δεν τον φώναζαν ποτέ να φάγει με τους άλλους αδελφούς την αγάπη. Μια φορά γύρισε κατάκοπο στο κελί του από το θέρος και δεν βρήκε ούτε ένα ξεροκόμματο να ξεγελάσει την πείνα του, ούτε λίγο νερό να δροσίσει τα φλογισμένα χείλη του. Κανένας από τους γειτονές του δεν τον λυπήθηκε να τον ανακουφίσει. Μ' όλα αυτά όμως δεν μικροψύχησε, ούτε αγανάκτησε εναντίον των άλλων,
ούτε τους κατηγόρησε για μισαδελφία. Υπόφερε με γενναιότητα τη δοκιμασία του, λέγοντας τον εαυτό του πως για τις αμαρτίες του ήταν άξιος για χειρότερα. Βλέποντας ο Θεός την υπομονή του, τον απάλαξε ευθύς από αυτό τον πειρασμό. Το ίδιο βράδυ χτύπησε την πόρτα του κελιού του ένας ξένος, περαστικός από τη σκήτη, και του άφησε ένα φορτίο από ψωμιά και άλλα φαγόσιμα που είχε στην καμήλα του. Προτού προφτάσει ο αδελφός να τον ευχαριστήσει, εκείνος εξαφανίστηκε. Ο μοναχός τότε άρχισε να κλαίει και να λέει στην προσευχή του: «Κύριε μου, δεν ήμουν άξιος να θλίβομαι λίγο για την αγάπη σου, γι' αυτό μου πήρες τη δοκιμασία». Και πράγματι του την πήρε, γιατί από την άλλη μέρα κιόλας έπαψα να του φέρονται με σκληρότητα οι αδελφοί. Ένας γέροντας ερημίτης ξεκίνησε για το πιο κοντινό χωριό να πουλήσει τα πανέρια του. Στο δρόμο που πήγαινε τον βρήκε ο διάβολος και από την πολύ κακία που του είχε άρπαξε τα πανέρια από τα χέρια του και έγινε άφαντος. Τότε ο γέροντας, χωρίς να στενοχωρηθεί καθόλου, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με απάλλαξες από το φορτίο μου και από τον κόπο να κατέβω στο χωριό». Τότε ο διάβολος, μην υποφέροντας την αταραξία του ερημίτη, του πέταξε κατάμουτρα τα πανέρια φωνάζοντας: «Πάρτα πίσω, παλιόγερε!» Ο ερημίτης τα μάζεψε πάλι και συνέχισε το δρόμο του για το χωριό. Μία μέρα που καθόταν έξω από την καλύβα του Αβάς Μωυσής με 7 από τους μαθητές του και συζητούσαν για πνευματικά ζητήματα, τους είπε ξαφνικά ο γέροντας: «Σήμερα θα μας επιτεθούν Βεδουίνοι. Σας συμβουλεύω λοιπόν να σηκωθείτε να φύγετε για να σωθείτε». «Εσύ, Αβά, τι θα κάνεις?» τον ρώτησαν εκείνοι. Ο γέροντας φάνηκε μια στιγμή συνεπαρμένος από βαθιά συγκίνηση. «Εγώ», τους είπε ύστερα από μικρή σιωπή, «χρόνια τώρα περιμένω αυτή την ευλογημένη ώρα που θα εξηλαιώσω τις περασμένες αμαρτίες μου. Πώς αλλιώς θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του δεσπότη μου? Πάντες οι λαβώντες μάχεραν, εν μαχαίρα απολούνται». «Ούτε κι εμείς φεύγουμε τότε», του εδήλωσαν με ένα στόμα εκείνη. «Θα μείνουμε εδώ να πεθάνουμε μαζί σου». «Εγώ δεν φέρνω καμία ευθύνη, γι' αυτό ακριβώς σας το προείπα», τους αποκρίθηκε όσιος. «Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει». Να έφτασαν κιόλας οι βάρβαροι. Τη στιγμή εκείνη περικυκλώσανε την καλύβα Άραβες ληστές και έσφαξαν τον Άγιο Γέροντα και 6 από τους μαθητές του. Ο ένας πρόλαβε και κρύφτηκε. Έτσι γλίτωσε τη σφαγή και είδε 7 στεφάνια να στεφανώνουν τους οσιομάρτυρες. Δεύτερο μέρος. Πνευματικός αγών. Κάποιος φιλόπονος μοναχός που αγωνιζόταν με όλες του τις δυνάμεις για την αρετή κάποτε ατόνισε και έπεσε σε αμέλεια. Γρήγορα όμως συνήλθε και έλεγε στον εαυτό του: «Ταλέπορε άνθρωπε, μέχρι πότε θα καταφρονείς τη σωτηρία σου? Δεν φοβάσαι το θάνατο και την κρίση?» Με τις σκέψεις αυτές γινόταν προθυμότερο στο έργο του Θεού. Μία μέρα, ενώ προσήφιε του, μαζεύτηκαν γύρω του τα πονηρά πνεύματα και πάσχιζαν να τον αποσπάσουν από την προσευχή. «Μέχρι πότε θα με βασανίζετε?» είπε ο μαγανάκτης ο αδελφός. «Δεν σας έφτασε τόσος χρόνος που με είχατε ρίξει σε αμέλεια? Όταν ήσουν αμελής δεν μας έδινες καμιά ενόχληση», αποκρίθηκαν με κακία οι δαίμονες, «και σε παραμελούσαμε κι εμείς. Τώρα που μας εναντιώνεσαι σε πολεμούμε». Σαν άκουσε αυτά ο αδελφός, εβίαζε πιο πολύ τον εαυτό του στον πνευματικό αγώνα και με τη χάρη του Θεού πρόκοψε στην αρετή. Ένας αδελφός που περνούσε άσκοπα τον καιρό του παραμελώντας τη σωτηρία του, κατέβαινε κάποτε στην πόλη να πουλήσει τα καλάθια του. Βαραδιάστηκε όμως το δρόμο και για να μην κινδυνεύσει στη σκοτεινή νύχτα, βρήκε πρόχειρο κατάλημα σε έναν παλιό τάφο. Ξάπλωσε να ξεκουραστεί και ενώ έκλειναν πια τα μάτια του από την ύστα, είδε απέναντί του δύο δαίμονες να τον περιεργάζονται. «Για είδες εκεί, τόλμησε ο καλόγερος να ξαπλώσει στο μνημείο», είπε ο ένας. «Ας τον πειράξουμε για να αναγκαστεί να φύγει από την κατοικία μας». «Μη χάρεμε με αυτόν τον καιρό μας», αποκρίθηκε με περιφρόνηση ο άλλος. «Είναι από τους δικούς μας.
τρώει, πίνει, φλιαρεί, παραμελεί τα καθήκοντά του και κάνει σχεδόν όλα μας τα χατήρια. Ας πάμε να πειράξουμε εκείνους που μας πολεμούν νύχτα μέρα με την προσευχή τους και την άσκηση. Βλέποντας ο αδελφός πως και οι δαίμονες ακόμη τον περιφρονούσαν, έβαλε αρχή και έγινε καλός μοναχός. Αν πήρες πραγματική απόφαση να ζήσεις στο εξής σύμφωνα με το Θείο Νόμο, θα βρεις βοηθό αυτόν τον νομοθέτη, λέγει ένας Άγιος Πατήρ. Αν πάλι με τη θέλησή σου παραβαίνεις τις θείες εντολές, θα έχεις συνεργάτη το διάβολο. Δείξε λοιπόν την καλή σου πρόθεση για να λάβεις δύναμη από το Θεό. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός προσευχόταν χρόνια στο Θεό να τον απαλλάξει από τα πάθη που φόλιαζαν μέσα του και από όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Όταν επιτέλους πήρε αυτό το χάρισμα, έγινε αμέριμνος. Στο βάθος όμως της ψυχής του υπήρχε κάποια ανησυχία. Πήγε λοιπόν να συμβουλευτεί το γέροντά του, τον Αββά Ποιμένα. «Βλέπω τον εαυτό μου σε μεγάλη ανάπαυση, Αββά, δεν έχω πια κανένα πόλεμο». Πήγαινε ευθύς και παρακάλεσε το Θεό να σου ξαναστείλει τους πειρασμούς που είχες πρώτα, του είπε αυστηρά ο Όσιος. «Δεν έμαθες ακόμη πως με τον πνευματικό αγώνα προκόβει η ψυχή στην αρετή?» Ο Αββάς Ιωάννης έκανε όπως τον συμβούλεψε ο πνευματικός του. Δεν προσευχήθηκε πια να απαλλαγεί από κάθε πόλεμο, αλλά έλεγε στο Θεό με πολύ ταπείνωση: «Κύριε, δώσ' μου δύναμη τη στιγμή του πειρασμού».